μια αέρια μάζα που κινείται προς την Κρήτη φέρνει από αύριο άνοδο της θερμοκρασίας και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνη στην ατμόσφαιρα. Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν σταδιακά με αποκορύφωμα την Παρασκευή, οπότε και προβλέπεται να καταγραφούν θερμοκρασίες ακόμα και πάνω από τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ και την Πέμπτη ο υδράργυρος θα είναι κοντά στους 28 βαθμούς. Θα ξεκινήσει βέβαια από την Τετάρτη το απόγευμα και η μεταφορά της σκόνης και ενδεχόμενα την Πέμπτη τα επίπεδα σκόνης να είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα και στην κατώτερη αλλά και στην μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα. Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις μιλούν για συγκεντρώσεις σκόνης σε επίπεδα που επηρεάζουν το αναπνευστικό. Προσοχή στις ευπαθείς ομάδες αλλά και στο γενικό πληθυσμό συνιστούν οι ειδικοί. Όταν ένας ασθενής έχει σοβαρό πρόβλημα, θα πρέπει να περιορίσει τη μετακίνησή του όταν το φαινόμενο είναι πολύ έντονο. Σίγουρα θα πρέπει να αποφύγει άσκοπες δραστηριότητες, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί και σε ένα υγιή άνθρωπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υγιής και κάνει έντονη σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικό χώρο τις ημέρες που η συγκέντρωση είναι πολύ ψηλή, μπορεί να έχει και αυτό σε ενοχλήσεις. Οι βόρειες περιοχές θα είναι αυτές που θα επηρεαστούν περισσότερο από την θερμή εισβολή, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία στη Νότια Κρήτη. Εάν πράγματι επικρατήσει το σενάριο μιας νότιας τάσης των ανέμων, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες ιδιαίτερα στα βόρεια με τους καταβατικούς νοτιάδες και καθαρά λόγω τοπικών παραγόντων για τις περιοχές αυτές το θερμόμετρο να καταγράψει και τιμές πάνω από τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μικρή υποχώρηση προβλέπεται από το Σάββατο, αν και η θερμοκρασία αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Η αλλαγή των ανέμων και το βόρειο ρεύμα, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα αποκαταστήσουν καλύτερες συνθήκες στην ατμόσφαιρα. Ταυτόχρονα όμως, ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς θα είναι από την Παρασκευή υψηλός. Δυστυχώς μπορεί πρόσκαιρα να πάρουν μια ενίσχυση είτε σε δυτικές περιοχές του νησιού και βέβαια σε βόρειες περιοχές όπως είναι του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου, όπου εκεί λειτουργούν περισσότερο και του Νομού Λασιθίου, όπου εκεί λειτουργούν περισσότερο καταβατικοί. Προσοχή λοιπόν όλο αυτό το διάστημα των υψηλών θερμοκρασιών και ιδιαίτερα βέβαια για την Παρασκευή, καθότι είμαστε στην αντιπυρική περίοδο και σε κάθε περίπτωση να αποφευθεί οποιαδήποτε μορφή φωτιάς σε ένα εξωτερικό περιβάλλον, διότι η επικινδυνότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η πολιτική προστασία προετοιμάζεται ήδη για τη λήψη μέτρων που αφορούν στην προστασία του πληθυσμού αλλά και προστατευόμενων περιοχών από τις επιπτώσεις της θερμής εισβολής.